Okay, it was strange the game because okay, in the first 2 minutes we received goal. After I think the we reacted very good. We dropped the game. We controlled the game. For me, the second half was almost perfect for us because we closed them all the second half in their box. But okay, they have two chances, one with one player more and the other one with the goal. And it's true in the final, when you see it's 90 minutes and we are losing, to take 1 point is not bad. But my feeling during the game, we deserve more than the one draw. Ήταν ένα πολύ περίεργο παιχνίδι. Ξεκινήσαμε με ένα γκολ στο δεύτερο λεπτό. Καταφέραμε να αντιδράσουμε, σοφαρίσαμε. Κλείσαμε τον Άρη στα καρέ του. Παίξαμε πολύ δυνατά και επιθετικά. Μπορώ να πω ότι στο δεύτερο μήχρονο ήμασταν σχεδόν τέλειοι. Αλλά στη δεύτερη ουσιαστικά ευκαιρία που κάναμε στο παιχνίδι, στο δεύτερο μέρος, καταφέραμε να πετύχουν ένα γκολ. Όταν βλέπεις ότι χάνεις σε όλο σχεδόν, μέχρι σχεδόν το τελευταίο λεπτό και καταφέρνεις να σοφαρίσεις, σίγουρα είναι ένα θετικό γεγονός. Αλλά νομίζω ότι αξίζαμε να πάρουμε πολλά περισσότερα από αυτό το παιχνίδι, καθώς κυριαρχήσαμε και ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του. Okay, for us it's a problem, of course. But it's true that when you see the games and the opponent don't create too much, but every time when they shoot they score, it's a difficult moment. The only good thing for me in that moment that we are not playing so good, we are not lucky in this option, and finally, okay, we don't lose the game. But it's true that we have to change something. I don't know. Maybe something in the mentality of the player, maybe something in the training, I don't know, but to shame because it's clear that in the same way we work, we good, we make everything, but finally one the shoot, deviation, the score. So we have to change something because in this way we cannot continue. Είναι δεδομένο ότι μας προβληματίζει το γεγονός ότι δεχόμαστε γκολ, αλλά βέβαια από την άλλη είναι μια περίεργη κατάσταση γιατί ο αντίπαλος χωράρει σχεδόν στις μοναδικές ευκαιρίες που δημιουργεί. Μπορεί να μην δεχόμαστε πολλές φάσεις, αλλά δεχόμαστε γκολ. Δεν ξέρω αν φταίει κάτι σχετικά με την ψυχολογία των παιχτών. Σίγουρα κάτι θα πρέπει να διορθώσουμε. Σίγουρα είναι ένα λάθος. Θα δουλέψουμε στις προπονήσεις πιο δυνατά. Μπορεί να είμαστε και λίγο άτυχοι. Είναι σίγουρα ένα γεγονός που μας προβληματίζει και θα δουλέψουμε σκληρά για να το διορθώσουμε. Πρέπει να γίνει μια αλλαγή πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πάρει πάρα πολλά μέτρα στους λιμίδες. Αυτό εδώ το έχετε σκεφτεί ότι ουσιαστικά είναι η διαφορά από πέρυσι. Αν θέλετε να το αλλάξετε, αν θέλετε να το κρατήσετε, αλλά να δείχνετε πάρα. I don't know. Okay, we have one mentality here in this club to be more up possible, to be together, compact. Of course, if we try to go up and finally with a long ball, we divide the team in two groups, 1, 2, 4, 5 defend and 4, 5 that stay in front. Okay, it's true that we have to change. If we don't have the capacity to be together, to go all together in front and to go all together back. Okay, we have to change the mentality and to stay back to defend our box, and maybe the people doesn't like this, but maybe we take better rest, I don't know. Σίγουρα σαν σύλλογος ο ΠΑΟΚ είναι ένας επιθετικός σύλλογος που θέλει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Παίζουμε όντως ψηλά, απλά θα πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί αν υπάρχει μια κατάσταση η οποία με μια μεγάλη παλιά του αντιπάλου διαχωρίζει την ομάδα στα δύο, με 5 αμυντικούς και 5 επιθετικούς και με κενό ανάμεσά τους, σίγουρα θα πρέπει να το δουλέψουμε και ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε και λίγο την αγωνιστική μας φιλοσοφία, να καθόμαστε λίγο πιο πίσω ώστε να προστατεύουμε την άμυνά μας, κάτι το οποίο μπορεί να μην αρέσει τον κόσμο, αλλά μπορεί να είναι αποτελεσματικό για εμάς. Okay, I think that now for us every game is like this, you know, also for what we did last year, we continue to go in front without lose any game, and for the other team it's like a final to try to stop this this way. But okay, we have to play with this pressure, to know to play and to give our best. I think that we have a lot of to improve, and I hope to improve in the faster possible.
Είναι μια κατάσταση την οποία βιώνουμε από την περσινή σεζόν. Από τη στιγμή που διατηρούμε αυτό το αίτητο σερί, όλοι θέλουν να μας κερδίσουν, όλοι παίζουν σαν να είναι ένας τελικός το παιχνίδι εναντίον μας. Εμείς από την πλευρά μας θα τα αφήσουμε όλα στην άκρη. Θα πάμε με καθαρό μυαλό, θα δουλέψουμε σκληρά και θα πάμε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό στο παιχνίδι για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.